Το βάρη ήταν ο πρωταγωνιστή τη ΣΕΡΕΣ. Αυτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 2-2 με τι τρει αποφάσει. Η πρώτη ήταν στο 39 όταν ο διαιτητή Ανδριανό έδειξε το σημείο του πέναλντι για το χέρι του διαμαντί. Πανηγύρισαν οι βολιότε, διαμαρτύρονταν οι ΣΕΡΕΙ. Μετά την επαναξέταση τη φάση, ο διαιτητή πήρε πίσω την ποινή. Η δεύτερη στο 48 όταν σε μονομαχία του Άλεξιτ με τον Σιέλι η ομάδα του βάρη δε πέναλντι. Επαναξέταση τη φάση και η αισχάτη των ποινών επιβεβαιώθηκε με τον Πανσεραϊκό να ισοφαρίζει 1-1. Η τρίτη και κρισιμότερη στο 91 όταν Μίγα και Οικονόμου διεκδίκησαν την μπάλα. Νέα παρέμβαση του ΒΑΡ, νέα ένταση και αναλλαγή συναισθημάτων. Το πέναλτι δόθηκε, εκτελέστηκε εύστοχα από τον Γκαρσία και 2-2. Ο Πανσεραϊκό ήταν αγκαλιά με την νίκη για μισή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η απόφαση του Παύλου Γκαρσία να περάσει στον αγώνα του Άλεξιτ ω δεύτερο επιθετικό έφερε στο 60 το 2-1. Όμω και στο ποδόσφαιρο ισχύει το ποτέ μιλά ποτέ. Ήρθε η φάση του 91 για να φέρει τα πάνω κάτω. Ο τερματοφύλακα των γηπεδούχων Χοβάν κράτησε όρθια προσωρινά την ομάδα του, διώχνοντα την μπάλα στο τέτα τέτ με τον Μωραήτη στο 77. Ήταν το διάστημα που ο Βόλο προσπάθησε να γίνει απειλητικό με τον τεχνικό του Λόπεθ να ρίχνει ό,τι επιθυτικογενή ποδοσφαιριστή είχε στον πάγκο και τον Γκαρσία να γυρίζει πίσω στην ομάδα του. Ο Βόλο ήταν αυτό που άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου από την εξαιρετική παλιά του Γκαρσία στο Νασιχνούν που από την πλάγια θέση με τη βοήθεια του δοκαριού. Έδωσε το προβάδισμα στους βολιώτε. Η αντίδραση του Πανσεραϊκού ήταν άμεση. Στο 48, ο Άλεξιτ κέρδισε πέναλτι στην προσπάθεια του Σιέλη να τον σταματήσει. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Θημιανή για την ισοφάριση 1-1. Εντυπωσιακό ήταν τον γκολ που έδωσε το προβάδισμα στου Εραίου. Ο Στάικο έκανε τι έντρε στη μικρή περιοχή και πλάγια του Βόλου, ο Δελιανίδη με κεφαλιά ψαράκι την έστειλε στα δίχτυα 2-1. Στο 91, στη μονομαχία του οικονόμου Μίγα Βάρ Διατητή, είδαν παράβαση με τον Γκαρσία να ευστοχεί 2-2.